του Αγίου Θεού, με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον τόπο μας τον ευλογημένο και να ψάλουμε τον Εσπερινό για την αυριανή εορτή κατά την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Σήμερα χαρήκαμε όλοι την Πεντηκοστή, τη δυνατότητα δηλαδή της υπάρξεως της Εκκλησίας. Επειδή στην πίστη μας γιορτάζουμε τα γεγονότα, γιατί είναι αληθινή αυτή η πίστη και βασίζεται πάνω στα γεγονότα, γιορτάσαμε σήμερα το γεγονός της Πεντηκοστής και τιμούμε αύριο το Άγιο Πνεύμα. Το γεγονός της Πεντηκοστής, του να μπορεί δηλαδή ξανά να επικοινωνήσει ο Θεός με το Δημιούργημά Του, να Τη δώσει τη δυνατότητα να στηρίζεται στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και να μπορεί να επιλύει με αυτά τα προβλήματά Του, αλλά κυρίως να μπορεί να είναι ενωμένο το κάθε πλάσμα μεταξύ Του, ο ένας άνθρωπος με τον άλλον και όλοι οι άνθρωποι μαζί με τον Θεό και χωριστά, και σε μία κοινότητα αγάπης. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν, που είναι ένα γεγονός και επαναλαμβάνεται η εορτή του, είναι μια δυνατότητα που την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη οι άνθρωποι, και αν δεν στηριχθούμε σε αυτά τα γεγονότα και στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η ζωή μας γίνεται μικρή και φτωχή και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της χαράς που μπορεί να έχουμε οι άνθρωποι στη γη. Είδατε ακόμα και στην ακουστική της λέξης χαρά, πολλοί άνθρωποι απορούν και λένε πως είναι δυνατόν μέσα σε όλες τις δυσκολίες αυτός ο άνθρωπος να μιλάει για χαρά. Πως είναι δυνατόν μέσα σε μια δυνατότητα που δίνει ο Θεός 100 ετών στη γη και μιας ατελεύτητης ζωής μετά τη ζωή στη γη να μην μπορεί κάποιος να είναι χαρούμενος. Πώς είναι δυνατόν να μην κατανοεί πως έχει στα χέρια του τη δυνατότητα να κάνει καλύτερο τον κόσμο, πως έχει τη δυνατότητα στα χέρια του να κάνει ομορφότερη τη ζωή των ανθρώπων και να μοιράζεται όλα αυτά που ο Θεός δίνει σαν ευλογίες και σαν δώρα. Ακούσαμε πολύ όμορφα από τον χορό των Ιεροψαλτών μας, με επικεφαλής τον καθηγητή μας τον κύριο Σακέλη, το δοξαστικό που είναι το ίδιο δοξαστικό και στη χτεσινή ημέρα και απόψε για την αυριανή ημέρα, το οποίο είναι ένα δογματικό ποίημα, αυτό που ακούσαμε σαν ύμνο, γιατί οι ύμνοι αυτοί είναι ποίηματα, και το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν το έγραψε αυτό το ποίημα, τον ύμνο αυτό, ένας απλός μοναχός, ένας υμνογράφος της Εκκλησίας. Το έγραψε ένας αυτοκράτορας, ένας από τους καλύτερους αυτοκράτορες που είχε γνωρίσει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο Λέων ο Σοφός. Δεν έγραφε μόνο νόμους, ο Λέων ο Σοφός, έγραφε και ύμνους για να ημνεί το Θεό του. Έγραφε ύμνους για να βοηθάει τους συνανθρώπους του, να κατανοούν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, να κατανοούν τη δυνατότητα της αγάπης για να μπορεί να γίνεται ομορφότερη η ζωή των υπηκόων. Αυτή την ώρα που είναι μια ευλογημένη στιγμή και είμαστε όλοι μαζί, μετά από πολύ καιρό δυσκολιών, θα σας παρακαλέσω να ενεργοποιήσετε το Άγιο Πνεύμα που ο καθένας από εσάς έχει πάρει κατά το μυστήριο του χρίσματος. Όταν με το Άγιο Μύρο Ιερέας μετά τη βάφτιση σφραγίζει το παιδί στο μέτωπο, στο στήθος, στα χέρια, στα πόδια, στους ώμους, στην πλάτη και λέει «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου Αμήν με το Άγιο Μύρο». Εκείνη την ώρα όλοι έχετε από μία φλόγα Αγίου Πνεύματος επάνω σας. Και σας παρακαλώ τις δύσκολες ώρες, αλλά και τις εύκολες ώρες να ενεργοποιείτε αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να μπορεί να γίνεται καλύτερος ο κόσμος. Διότι υπάρχουν τα έργα που γίνονται με τα υλικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και τα έργα που γίνονται με τα πνευματικά στοιχεία και αυτά είναι τα ουσιαστικότερα γιατί στηρίζουν τα προηγούμενα. Να προσεύχεστε λοιπόν, σας παρακαλώ όλοι, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, όλοι σας, να προσεύχεστε για ολόκληρο τον κόσμο,
Είτε οι άνθρωποι γνωρίζουν τον Χριστό και πιστεύουν, είτε δεν τον γνωρίζουν και πιστεύουν αλλού. Να προσεύχεστε για αυτούς, να προσεύχεστε για όλο τον κόσμο, να προσεύχεστε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, να προσεύχεστε για τη χώρα μας, για τους άρχοντές μας και το λαό της, το στρατό της, να προσεύχεστε για την νεολαία μας κυρίως, για τους δασκάλους μας, να προσεύχεστε για τα παιδιά μας που αγωνίζονται να πλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προσεύχεστε για τα παιδιά μας που αγωνίζονται αυτή την περίοδο μέσα σε δύσκολες συνθήκες να κερδίσουν τη ζωή τους μπαίνοντας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα ανώτερα, να προσεύχεστε κυρίως για τους ανθρώπους που σας αδικούν και σας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Να μάθετε να προσεύχεστε και να ενεργοποιείτε, πατέρες και αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα και να προσεύχεστε έτσι συγκεκριμένα, να μάθετε το πολιτήκιο του Αγίου Πνεύματος και αν δεν μπορείτε να επικαλείστε το Άγιο Πνεύμα σε κάθε δυσκολία για να μπορεί να γίνεται ομορφότερη η ζωή μας. Γιατί αυτή είναι η δυνατότητα. Είδατε ο εγωνισμός, έλεγα και χτες, όταν κατέλαβε τους ανθρώπους που νόμισαν πως είχαν δύναμη, τους έβαλε να χτίσουν ένα πύργο, τον πύργο της Βαβέλ. Και αυτός ο πύργος, επειδή οι άνθρωποι που τον έκτιζαν είχαν τόσο εγωισμό και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, δεν τελείωσε ποτέ και έμεινε στην ιστορία σαν ένα έργο ατελείωτο, ένα έργο εγωισμού. Ενώ, κοιτάξτε, οι 12 Απόστολοι, οι οποίοι βρισκόντουσαν παρά έναν, στο υπερό, επειδή πίστεψαν ότι ο Χριστός θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα, προσευχόντουσαν κρυμμένοι, λιδωρημένοι, κατασυκοφαντούμενοι στα Ιεροσόλυμα και σαν αυτή την ημέρα που διανύουμε, στο μεσημέρι περίπου, λίγο πριν το μεσημέρι, ακούστηκε σε όλα τα Ιεροσόλυμα μια μεγάλη βουή και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να βγουν έξω από τα σπίτια τους, από τα καταστήματά τους, στην Ύπεθρο, στις πλατείες και στους δρόμους και είδαν ξαφνικά ότι ενώ η βουή δυνάμωνε, κατέβαινε από τον ουρανό μια φωτιά και φοβήθηκαν ότι θα τους κάψει. Αλλά αυτή πήγε και στάθηκε πάνω στο υπερό που ήταν συνηγμένοι οι μαθητές και όλοι περίμεναν να γίνει παρανάλογα φωτιάς όλο το οίκημα, αλλά όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο. Μετά από λίγο βγήκαν από την πόρτα του Ισογείου οι Απόστολοι, έχοντας ο καθένας επάνω τους μία φλόγα στο κεφάλι του. Μία φλόγα φωτιάς, που σημαίνει αυτή η δυνατότητα του να καθαρίσουμε το κακό με τη φωτιά. Ό,τι κάνουν οι γιατροί όταν θέλουν να καθαρίσουν τα εργαλεία τους, ό,τι κάνουν οι άνθρωποι όταν θέλουν να διώξουν τα ζυζάνια από τα χωράφια τους, ό,τι κάνουν οι άνθρωποι όταν θέλουν να ζεστάνουν τη ζωή τους. Και άρχισαν οι Απόστολοι να ξαπλώνονται μέσα στον κόσμο και να μιλάνε γλώσσες που δεν τις ήξεραν μέχρι τότε. Όχι να μιλάνε στη γλώσσα τους και να τους καταλαβαίνουν οι άλλοι, μίλαγαν στη γλώσσα των εθνών που ήταν διασκορπισμένοι εκεί στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί ήταν και μία ομάδα από πατριώτες μας, κριτικούς, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων, και ο κάθε Απόστολος μπορούσε να μιλάει πολλές άλλες γλώσσες και οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν από τον Απόστολο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε αυτές τις γλώσσες, τη γλώσσα τους πολύ καλά. Αυτό είναι το γεγονός της ενώσεως και της αγάπης, της υπακοής. Είδατε, ο εγωισμός ήταν στη Βαβέλ και η αγάπη και η εμπιστοσύνη στο Θεό ήταν η ώρα της Πεντηκοστής που συνεχίζεται στους αιώνες και θα συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Εύχομαι και προσεύχομαι το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί εντός σας. Ακόμα και αν καμιά φορά δεν το βλέπει κανείς ή δεν το υπολογίζει, αυτό να είναι τόσο δυνατό που να σας ψιθυρίσει και σιγά σιγά να το ακούσετε για να το φέρετε στην επιφάνεια, να το δώσετε και στους άλλους, να το δώσετε και σε μένα, για να μπορεί να γίνει η ζωή μας ομορφότερη. Αμήν, γέννητο. Πολλά, πολλά, πολλά τα έτη σας. Yeah.
τη λύρα σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφες ημίν το οφειλήματα ημών, ως ημίς αφίευε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ. Επίσημον δόξα σοι, ο εκ των πατρικών κόλπων και νόσα σε αυτόν, εκεί μετέλων όλων ανθρωπίαν προς τα χρόνια σοι, με Θεώσας αυτόν, και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, τότε διεργάκιον και ομοφουσιόν, και οποδήποτε και ομόδοξον και συναγιώσον, και Θεώσας εκ τους Αγίους αυτούς και αποστόλων, και διά που φωτίσαν σε ναόν, Πατέρων ημών, Κυρίου Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάνταση μας. Καλησπέρα σας και τη βοήθειά μας, πολλά 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 και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. 3 λεπτά όσοι μπορείτε καθίστε παρακαλώ, οι υπόλοιποι συγχωρήστε με.
Κυρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σοι εν γυναίξη καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έμπαινε και ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης κυρίους άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτήν τη Αγία Εκκλησία, τη επαρχία Ιερά Μητροπόλη νήσω και εν ωρία ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τις τους δούλους σου αγίεσον και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων ευλόγησον. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζων και πληθύνων και τροεφών και διακυβερνών και περικρατών και περιφρουρών και συλλέγων και διασφαλίζων τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.